Φίλες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα μετάδοση. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση μεταξύ Μαγκούφηδες και Να Σε Καλά. Να Σε Καλά, οι οποίοι βρίσκονται στο 0-7. Ψάχνουν ακόμα την πρώτη τους νίκη. Οι Μαγκούφηδες είναι μια αρκετά φορμαρισμένη ομάδα. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί στις 5-12 του προηγούμενου έτους. Οι Μαγκούφηδες είχαν επικρατήσει με 80-52. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Οι Μαγκούφηδες βρίσκονται στο 6-2. Και θυμίζουμε, ενώ υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για τα νούμερα, κάτι πρέπει να πω για να μην είναι άβολο τώρα. Όπως και να έχει, οι δύο ομάδες συγκατοικούν, αν θέλετε, στον ίδιο όμιλο με τους πρωτοπόρους Μπασκετόσαυρους που βρίσκονται στο 9-0. Είναι η μοναδική ομάδα μαζί με τους Respect στον δεύτερο όμιλο που δεν έχουν γνωρίσει ούτε μία ήττα φέτος. Οι Respect βρίσκονται στο 8-0. Στον τρίτο όμιλο είναι η Τσέλιγκας με το 8-1 και οι Jackals με το 8-1, αντίστοιχα στον πρώτο όμιλο, οι οποίοι γνώρισαν πρόσφατα την πρώτη τους ήττα από τους Bad Boys στο πιστό του Μαντζουλίδη College με 75-64. Ό,τι βλέπουμε στην Ισπανία, Bad Boys έδειξαν χαρακτήρα. Εμείς συμφωνούμε το 2. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει εντός ο λίγο. Ελπίζω δηλαδή. Μαγκούφηδες βρίσκονται. Όπως λέγαμε, οι Μαγκούφηδες βρισκόμενοι στο 6-2. Όπως είπα και στην συνέντευξη που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, σε παίκτη τους, δεν είναι μια τόσο star-oriented ομάδα, με την έννοια ότι δεν έχουν κάποια μονάδα που να υπερισχύει πάρα πολύ από κάποιον άλλον. Δίνουν περισσότερη έμφαση στο ομαδικό παιχνίδι. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, τώρα υπάρχει jump ball. Πρώτη κατοχή είναι για τους Μαγκούφηδες, οι οποίοι θα στοχίσουν σε ένα lay-up. Τζάμος, ο οποίος μας παραχώρησε μια συνέντευξη προηγουμένως, και αυτή μπορείτε να την βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Να την βρίσκετε, να την βρείτε, αλλά και να την βρίσκετε, δεν θα πάει πουθενά, έτσι θα μείνει. Σαν το τραγούδι του Καρά, δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Σούτια 3, άστοχο, ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι, η πρώτη πόντι. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ υψηλό τέμπο. Για να δούμε. Όλοι αυτοί. Σουδιά 3, άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Jump shoot για 2, άστοχο. Υπάρχει rebound. Οι δύο ομάδες δεν κυκλοφορούν ιδιαίτερα την μπάλα σε αυτές τις πρώτες κατοχές. Τζάμος πάει μέχρι μέσα, παραλίγο να πατήσει την... Υπάρχει fan club από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ. Κατά χειροκροτείται και από τον πάγκο. Τζάμος, 2-0. Αυτό είναι που ανοίγει το σκορ για το παιχνίδι και για την ομάδα του προφανώς. Για 3 εύστοχο από την άλλη πλευρά. Από τον Λιόπουλο. Ιδιαίτερα δραστήριο το off-ball παιχνίδι τον Να Σε Καλά. Σταματάει την τρίπλα Κωστόπουλος. Βρέθηκε κάπως ελεύθερος. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Ένα σουτ θα σωθήσει. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound.
Γαβρίλοβιτς θα κερδίσει την κατοχή. Με jump shoot δεν θα γίνει τελικά για τρεις, μετά από μια μικρή προσποίηση. Τζάμος μέχρι μέσα, θα στοιχίσει από τον αριστερό διάδρομο. Η μπάλα είναι ξανά για τους. Να είστε καλά, υπενθυμίζουμε σε περίπτωση που το ξεχάσατε όταν το ακούσατε πριν από 4 λεπτά ότι είναι στο 0-7 και ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Πάσα μέσα στη ρακέτα, θα βγει μέσα από τη ρακέτα. Καμπλίδης θα βγάλει τον Διπλόπουλο, ο οποίος θα αστοχίσει στο 2-3. Δεν φαίνεται να αποτοήθηκε, χαμογέλασε. Σιγά 3, άστοχο. Δεν υπάρχει τώρα επιθετικό rebound. Πάσα! Μαρίνος. Νουτζης θα αστοχίσει. Υπάρχει αμυντικό rebound. Επιθετικό διαχρόνο rebound. Και φάουλ. Το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι που έχει. Παρεωθεί στον Κοντόλια. Συγκεντρώνει από την κορυφή, άστοχο για μία ακόμα φορά. Από τον Μαρίνο υπάρχει ένα ακόμα στήριγμα. Υπάρχει παίκτης κάτω, όλα καλά. Υπάρχει κατοχή εκ νέου για τους να είσαι καλά. Κωστόπουλος στην επαναφορά. Τζάμος θα πάρει την μπάλα, θα συγκρατήσει. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, πρέπει να βγάλει κάπου. Θα βγάλει, αλλά υπάρχει καλό διάβασμα της φάσης και έτσι θα βρεθούν δύο εύκολοι πόντοι στην απέναντι πλευρά από τον Τζουτζι. Τζάμος. Σόλιας με κοντύτερο αντίπαλο μπροστά του. Καλό passing game, το spacing δεν είναι το καλύτερο, αλλά θα βρεθεί ένα σουτ μετά από αυτό το τριγωνάκι. Με τελικό αποδέχτη τον Γαβρίλοβιτς. Και υπάρχει ένα ακόμα φάουλ. Έχει κρατήσει στον Κοντόπουλο. Μαμουρίδης θα επαναφέρει. Θα πάρει screen, υπάρχει προσπάθεια να πάει μέχρι μέσα, θα χρεωθεί με φάουλ ο Κοντόπουλος, το δεύτερο φάουλ που κάνει. Μάλιστα. Ενδεχομένως να χτυπάει ένα μικρό καμπανάκι στον πάγκο της ομάδας. Καλά το λέω, εντάξει. Έπαιξα λίγο τζόκερ. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Εύστοχος στη δεύτερη. Ο Μπλουτζής. Και έχει προαναγγελθεί πρώτη αλλαγή και για τις δύο ομάδες. Ψηλώνει τώρα το σχήμα και για τις δύο ομάδες. Θαλασσινός περνάει για Μαγκούφηδες. Τερζής για τους να είσαι καλά. Τώρα και με Τζάμο και με Τερζή να είσαι καλά, με ψηλό σχήμα. Και με Γαβρίλοβιτς. Τζάμος θα ξαναπάρει την μπάλα στα 4 δευτερόλεπτα. Κάτσε, πρέπει να σουτάρει. Θα το κάνει αυτός. Σουτ για 3, άστοχος. Airball. Χειροκροτείται η ομάδα των Μαγκούφηδων από τον πάγκο που έβγαλε την άμυνα. Έχουν κολλήσει στους δύο πόντους ενεργητικού ή να είσαι καλά. Έχουν δεχθεί 7, έχουν κάνει 3 φάουλ έναντι ενός. Θαλασσινός. Για 3 πίσω από το screen. Θα στοχίσει, υπάρχει αμυντικό rebound. Και τρέχει τώρα ο Τζάμος. Τζάμσου θα κοπεί εντυπωσιακά από τον Θαλασσινό, αλλά θα πάρει το rebound και θα κάνει βήματα. Yeah.
ελέγχουν το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 4,5 περίπου λεπτά οι Παγκούφηδες. Μέχρι μέσα θα κάνει μια μικρή βόλτα μέσα στη ρακέτα ο Θαλασσινός. Θα βγάλει τώρα την κορυφή που είναι ο Κουφλόπουλος. Σωστήσει όμως και κλέψιμο Θαλασσινός. Ο Eurostep θα πάει μέχρι μέσα, φανταστική προσπάθεια. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Τυφλόπουλος απορρόφησε πάρα πολύ καλά την άμυνα που δέχτηκε. Ενδεχομένως να πάρει και ψυχολογικό boost η ομάδα, αλλά και ο ίδιος. Τζάμος θα στοχίσει. Και τώρα rebound και Θαλασσινός θα βγει στο διάδρομο, θα καρφώσει. 2-11, δεν μπορούσαν παρά να πάρουν time out. Να σε καλά που βλέπουν την διαφορά να πάει στους 9 πόντους. Πάρα πολύ νωρίς. Στο 2-11 έχουν αρχίσει να πατάνε το πόδι στον γκάζι οι Μαγκούφηδες, δεν είναι καλά. Να είσαι καλά, καλούνται να βρουν λύσεις και γρήγορα, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, το σκορ είναι στο 2-11. Λίγο πριν ανοίξω την κάμερα ακούσει και ο Παναγιωτόπουλος που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο να λέει να γυρίσει λίγο η μπάλα στους παίκτες του. Για 3 αστοχό airball. Από τον Σιόλο, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Θαλασσινός θα βγάλει μια πάσα μέχρι μέσα. Θα κάνει φάουλ τώρα ο Σιόλας. Στον Τζαμουρίδη, ο οποίος θα πάει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Μεγάλη καμπύλη θα στοχίσει στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Ούτε τώρα θα έχει το καλάθι, ξανά επιθετικό rebound από τον ίδιο. Πολύ καλή άμυνα, χωρίς foul. Από τους παίκτες τον άσε καλά, Παναγιωτόπουλος θα στοχίσει. Αλλά τώρα θα βγει ελεύθερος και παραλίγο να καρφώσει. Ένα πάρα πολύ καλό άλμα, πάτησε πάρα πολύ νερά ο Μπλουτζής. Και άφησε την μπάλα στο καλάθι, 2-13. Όλιος. Θα βγάλει την μπάλα εκεί που είναι ο Τζάμος, αλλά είναι στον πάγκο. Ένα ακόμα λάθος και τους να είσαι καλά. 2-13 παραμένει. Το 2-13 θυμίζει αριθμό σταθερού τηλεφώνου επαρχιακής πόλης. Μπάλα ξανά στην κορυφή, στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen, θα πάει μέχρι μέσα ο Μπλουζής. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σε μια φάση που την έκανε να φαίνεται εύκολη. Σιόλας θα ξαναπάρει τώρα την μπάλα. Στόπουλος στα 4 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να το πάρει. Ένα step back στο για 3, άστοχο, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, δεν θα βγάλει κάποιον άμεσα. Μάρκος δεν θα καταφέρει να πάρει το επιθετικό rebound για την ομάδα του. Κατοχή ξανά για τους Μαγκούφηδες. Τζαμουρίδης. Αν θα πάει στο ψηλό. Θεωρητικά κίνδυνος εκεί, θα βγάλει μία πάσα μέσα στη ρακέτα. Πολύ καλό passing game. Βγάζει ελεύθερο Σιγκιάδρης από τη γωνία. Εύστοχο. Από τον Χαρίδη. 2-18. Σιόλας. Θα του δώσει ένα screen ο Μάρκος. Σταματάει την τρίπλα. Σιόλας. Τώρα στα 5 δευτερόλεπτα εξαντλούν το χρόνο. Επίθεση σε εντυπωσιακό block. Χωρίς φάουλ στον Παναγιωτόπουλο. Θαλασσινός θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Τόλιας θα κατεβάσει. Θα πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί. Μάρκος. Πολύ δραστήριο το off-ball παιχνίδι των guards. Τον κάθε καλά, αλλά υπάρχει ένα ακόμα block.
ο Δαμουρίδης. Θαλασσινός. Πάρε ένα screen, υπάρχουν αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα, μία προσπίση, δύο προσπίσεις. Φάουλ. Βρήκανε κάτι καλό. Παρόλα το γεγονός ότι είχαν δεχτεί καλή άμυνα οι παίκτες των Μπούκηδων. Θα αρχιστεί σε δύο βολές ο Δαμουρίδης. Πέτρο, πώς το κατάφερε να σε MVP? Άστοχος στην πρώτη. Έχουμε 100 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Χάνει προς τιμή την μπάλα, θα βγάλει την μπάσα. Δίνει ένα σκρίν ο Μάρκος, πάει μέχρι μέσα το Στόπουλος. Μπάλα είναι εκτός. Τζατιστά σε καλά πάλι. Έχει προαναγγελθεί η αλλαγή. Τώρα θα πραγματοποιηθεί. Θα περάσει τον πάγκο Δαμουρίδης για να φάρει κάποιες ανάσες. Η Φλόπουλος περνάει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Νάσε Καλά. Κιόλας θα πάρει την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα, Κωστόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Δεν υπάρχει διεκδικητής του rebound στη φάση. Μπάλα απ' έξω για τους Μαγκούφηδες. Βασιλιάδης. Καθαράς. Θαλασσινός, για 3 από τα 7 περίπου μέτρα θα στοχίσει. Κωστόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Σιόλας. Αλλά θα πάει μέσα, Τερζής θα στοχίσει. Μάρκος πάει για το επιθετικό rebound, έχει το καταφέρει. Μαζέψει ο Κουχαρίδης. Βασιλιάδης. Βρήκε τείχο μπροστά του, θα βγάλει εκτός. Για 3, άστοχο από τον Κουχαρίδη. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Βασιλιάδη. Κουχαρίδης, σουτ για 3 από την κορυφή, άστοχο για μία ακόμα φορά. Μάρκος θα κερδίσει την κατοχή με έναν έμεσο τρόπο, καθώς ο διεκδικητής του πιθανού επιθετικού rebound τράκαρε εντός εισαγωγικών πάνω σε αυτόν. Μπάλα να είσαι καλά. Λοιπόν, Κωστόπουλος. 10 δευτερόλεπτα, όλα στη διάθεσή τους. Υπάρχει φάουλ, είχαν να δώσουν οι Μαγκούφηδες. Είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό στην πρώτη περίοδο για αυτούς. Σε όλα θα επαναφέρει. Περζής, σουτ για 3 με μεγάλη καμπύλη, airball. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Μάρκο. Τράει αντί από το κέντρο. Δεν θα μπει. 2-18 παραμένει μετά από 10 αγωνιστικά λεπτά. Οι Μαγκούφηδες έχουν καταφέρει να διατηρήσουν, να χτίσουν και να διατηρήσουν μια διαφορά που αγγίζει πλέον τους 16 πόντους. Να είστε καλά, έχουμε μόλις 2 πόντους με ένα λάθη στα πρώτα λεπτά από τον γάμο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena. Οι Μαγκούφηδες έχουν το momentum ξεκάθαρα στα χέρια τους. Έχουν και την κατοχή πλέον. Ο Τζάμος θα περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε καθίσει για να πάρει κάποιες ανάσες. Είναι ο μοναδικός σκόρερ, έχοντας σκοράρει 2 πόντους με ένα καλάθι στα πρώτα λεπτά της πρώτης περίοδου. Βασιλιάδης θα στεφίσει με ένα fadeaway. Ο Ρασιόλας πάει, βυθίζεται μέσα στη ρακέτα, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα. Τερζής. Σιόλας. Ένα Τερζής για 3 από τη γωνία, άστοχο. Rebound και τώρα τρέχουν οι Μαγκούφηδες. Θαλασσινός Eurostep θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με ανάποδο layup. Όμορφη προσπάθεια. 2-20. Πάμε. Πάρει το σκρίν από τον Πέτρο.
τον Μάρκο, διορθώνω. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Μαθηλιάδη. Πρώτο ομαδικό για τους Μαγκούφηδες. Περιζής. Πάει τα μιλά. Θα αστοχίσει όμως το κουκ, στο δεξί κουκ. Ο Κοντόπουλος. Τώρα υπάρχει deflection, παρά λίγο να ολοκληρωθεί το φάουλ. Το κλέψιμο. Υπάρχει ένα φάουλ. Από τους Μαγκούφηδες κανένα για να είσαι καλά. Σου για τρεις άστοχο από τη γωνία. Πάει μέχρι μέσα ο Τζάμος, 1-2. Θα στοχίσει σε έναν από το lay-up. Μάρκος θα πάρει το επιθετικό rebound. Περζής. Μια προσποίηση, πάει μέχρι μέσα, μέχρι λίγο μέσα. Θα στοχίσει όμως. Βασιλιάδης. Θα επαναφέρει μετά από deflection. Παρασυνός. Φλόπουλος για τρεις, άστοχος ο Μιχαρίδης. Υπάρχει rebound. Πάνε για set επίθεση, να είσαι καλά. 5-5 κιόλας. Θα πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, δεν πήρε το για τρεις. Πήγε να βγάλει ένα pick and roll με τελικό αποδέκτητο. Περζή, η μπάλα είναι εκτός. Για... Να είσαι καλά. Γίνεται και άλλα για τους Μαγκούφηδες τώρα. Ο Φλόπουλος περνάει εκτός. Παναγιωτόπουλος στη θέση του. Ζάμος. 2 λεπτά στη δεύτερη περίοδο. Θα πάρει screen, θα βγάλει στον Φιόλα. Ζεις. Θα πάρει ένα σουτ, θα στοχίσει. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Μάχεται. Η μπάλα κολλάει ανάμεσα στα πόδια του. Έχει σφυριχτεί. Ο Τζάμπορ θα βγάλει νικητές τους να είσαι καλά, το βελάκι του και αυτούς. Μάρκο Ζητάκη, μπάλα μέχρι την πάρει, μπάλα βρέει και στον διαιτητή. Παίζεται το παιχνίδι, Τζάμπορ πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει, δεν θα βάλει και το καλάθι, θα αρκεστεί σε δύο βολές. Ο μοναδικός σκόρερ το να είσαι καλά μέσα αυτή τη στιγμή, μετά από 12 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Είπαμε, δεν ήμουν καλά στα μαθηματικά στο σχολείο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Τζάμος. Άστοχος και στη δεύτερη, δεν υπάρχει επιθετικό rebound. Θαλασσινός τρέχει το γήπεδο, πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει μια πάσα. Και η άμυνα θα βγει για τους, να είσαι καλά. Από το σώμα του Γκλουτζή θα βγει μπάλα εκτός. Σιόλας θα κατεβάσει μια επίθεση. Είναι ο βασικός guard που προκύπτει, ο βασικός point guard πιο συγκεκριμένα που προκύπτει από το σήμα το να είσαι καλά. Τζάμος, jump shoot, έστοχο! Καταχειροκροτούμενος για μία ακόμα φορά. 4-20. Πενταπλό σκορ για τους Μαγκούφηδες, διαφορά στους 16. Οι Μαγκούφηδες έχουν δύο επιθετικά, δύο φάουλ, με συγχωρείτε. Έναντι μηδενός. Για τους να είσαι καλά, ένα floater. Άστοχο από τον Κιθαρίδη. Και τώρα μπορεί να τρέξουμε ή να είσαι καλά. Ένα running floater, άστοχο. Αλλά υπάρχει μάχη για το rebound. Η μπάλα είναι για τους, για τους Μαγκούφηδες. Συγγνώμη. Θα σβόλευε και το άλλαξε. Ευχάριστο το κλίμα στη Σόνη Καρίνα. Ρήμα για χρήμα. Εντυπωσιακό.
Η κατοχή είναι εκ νέου για τις Μαγκούφηδες για 8 δευτερόλεπτα. Σαλκάνδρας θα επαναφέρει. Στα 6 δευτερόλεπτα τώρα η μπάλα θα πάει χαμηλά. Καλό passing game, Θαλασσινός στο διατρίσα έχοντας απέναντί του τον τζάμ, θα στοχίσει. Τερζής θα πάρει το rebound και υπάρχει foul από τον Ζαμουρίδη. Έχω την εντύπωση είχε την πρόθεση να κάνει το foul ο Ζαμουρίδης. Είναι το τρίτο ομαδικό για τους Μαγκούφηδες. Δεν έχουν ακόμα foul ή να είσαι καλά. Ο Σιόλας θα κατεβάσει την επίθεση. Ξαναπάρει την μπάλα. Κλείνουν πολύ καλά την ρακέτα τους οι Μαγκούφηδες. Σουτ για 3, Τζάμος θα στοχίσει. Μπορούν να τρέξουν τώρα οι Μαγκούφηδες, οι οποίοι με το Θαλασσινό θα στοχίσουν σε ένα lay-up. Η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά οι Μαγκούφηδες έχουν κολλήσει στους 20 πόντους εδώ και αρκετή ώρα. Κιόλας. Σουτ για 3 από την κορυφή. Εύστοχο! 7-20! Γίνεται ο δεύτερος παίκτης που αναγράφεται στα στατιστικά ως σκόρερ απόψε μετά τον Τζάμο, ο οποίος μας έδωσε και μια συνέντευξη πριν το παιχνίδι. Στο για 3 airball, αλλά υπάρχει rebound, ο χρόνος δεν έχει ανανεωθεί. Στη γωνία η μπάλα στα 3 δευτερόλεπτα, στο για 3 έστω υπάρχει απάντηση από τον Blue G. Τα 23, Τζάμος θα κατεβάσει σαν guard. Κοντόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, όμως υπάρχει διεκδίκηση του επιθετικού rebound. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση στο Θαλασσινό, η οποία αποδίδει καρπούς, αλλά θα ξαναπάρει την μπάλα ο Θαλασσινός μετά από προσπάθεια επαναφοράς της μπάλας του Κοντόπουλου. Υπάρχει σουτ για 3, άστοχο, και τώρα στο ανοιχτό γήπεδο ο Κοντόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Σκόρ είναι στο 9-23. Διαφορά έχει πέσει στους 14 πόντους. Υπάρχει timeout. 9-23. 23 πόντοι σε 15 λεπτά δεν είναι πολύ, αλλά το 9 είναι το ελανό σημείο των να είσαι καλά. 9 πόντοι ενεργητικό είναι πάρα πολύ χαμηλό για να καταφέρουν να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Εξτρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του δεύτερου μισού, του δεύτερου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena, έχουμε 15 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα αγωνιστικά. Το σκορ είναι στο 9-23. Οι Μαγκούφηδες έχουν κολλήσει εδώ και κάποια ώρα στο δικό τους ενεργητικό. Είχαν κολλήσει στους 20 πόντους. Ξεκόλλησαν ένα τρίποντο στο 9-23, είναι πλέον το σκορ. Για 3 με μεγάλη καμπύλη, άστοχο από την κορυφή. Από τον Ζαμουρίδη. Κοντόπουλος, Τόλιας. Βγαίνει από το off-ball παιχνίδι του και παίρνει την μπάλα ο Κοντόπουλος. Θα στοχίσει και τώρα βρέθηκε ελεύθερος στη γωνία σου για 3. Άστοχος και αυτός. Ο Πριθαρίδης τώρα μπορεί να τρέξει να είσαι καλά για μία ακόμα φορά. Πάει μέχρι μέσα. Ο Κοντόπουλος θα αφήσει την μπάλα, 11-23, στους 12 πόντους η διαφορά. Φλόπουλος κατεβάζει. Λουτζής. Jump shoot από το ύψος του ελευθέρου βολών, άστοχο από τον Μαρίνο. Έχουν καταφέρει να βγάλουν κάποια block-out οι παίκτες στο να είσαι καλά μέσα στη ρακέτα. Κωστόπουλος. Βρέθηκε πολύ ελεύθερος μετά από σκρίση και αφήσε έστοχος! Μετά από σκριν που έδωσε ο Γαβρίλοβιτς. 14-23, η διαφορά πέφτει κάτω από τους 10. Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν σιγά σιγά να είσαι καλά μετά από μια διαφορά που είχε ακουμπήσει και τους 16 πόντους. Τι πήγε να μπει, δεν μπήκε. Ωραία πάσα με τελικό αποδέκτη τον Κωστόπουλο. Θα στοχίσει αυτός όμως. Καλό passing game, αλλά υπάρχει κλέψιμο. Ηρεμούν τώρα κάπως οι παίκτες στον Άστε Καλά που βρίσκονται μέσα στο παρκέ. Μέσα στο γήπεδο, όχι μέσα στο παρκέ. Δεν είναι παγιδευμένος κάποιος κάτω από το γήπεδο. Ελπίζω δηλαδή.
Γιανακόπουλος. Από τον Τζάμου η μπάλα θα πάει στον Γαβρίλοβιτς. Θα στοχίσει σε ένα lay-up αυτός. Υπάρχει άστοχο lay-up και από τον Τσουφλόπουλο στην απέναντι πλευρά. Το παιχνίδι έχει πάρει πολύ άγρια τροφή. Άγρια ομορφιά θα έλεγε κανείς. Κοντόπουλος μέχρι μέσα, η μπάλα θα πάει στη γωνία στα 5 δευτερόλεπτα. Ξανά Κοντόπουλος πάει να βγάλει μια συνεργασία. Με τον Κοστόπουλο υπάρχει φάουλ. Επιστροφή στον Πατόλια. Μπάλα ξανά Μαγκούφηδες. Παναγιωτόπουλος. Τσιφλόπουλος. Στη γωνία η μπάλα σου για 3. Άστοχο από το PG. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως. Μαρίνος. Προχωρούν πολύ γρήγορα την μπάλα οι παίκτες των Μαγκούφηδων. Ένα ακόμα jump shoot αυτή τη φορά από τον Ζαμπορίδη. Άστοχο. Υπάρχει out αλλά η μπάλα είναι εκ νέου για τους Μαγκούφηδες. Και υπάρχουν αλλαγές. Βασιλιάδης και Κρυφαρίδης περνάνε εντός. Παναγιωτόπουλος θα κάτσει στον πάγκο. Θαλασσινός ο οποίος έχει δώσει πολύ ενέργεια στην ομάδα κάθεται και αυτός στον πάγκο. Jump shoot υπό πίεση. Θα στοχίσει ο Τιτόπουλος. Όμως θα κατεβάσει το rebound. Κοντόπουλος, Γαβρίλοβιτς, ξανά Κοντόπουλος, πάει μέχρι λίγο μέσα. Jump shoot άστοχο από τον Τζάμο. Αλλά θα πάει μέχρι μέσα στην κίνηση, ωραία πάσα, αλλά θα κλέψει ο Γαβρίλοβιτς. Κοστόπουλος. Στόλιας, μπάλα. Είχε σκοπό να πάει, όχι είχε η μπάλα, οι χειριστές της μπάλας είχαν σκοπό να τροφοδοτήσουν τον Τζάμο. Στο φανίκι, αλλά υπάρχει κλέψιμο και φάουλ. Κράτημα, όπως λέει ο ένας από τον ρε. Πατόλιας έχει 3 φάουλ. Άστοχος στην πρώτη βολή, ο Βασιλιάδης. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει rebound. Τον Κοντόπουλο, ο οποίος θα κατεβάσει τώρα την μπάλα. Γαβρίλοβιτς, για να δούμε αν θα δώσει screen, δεν θα δώσει. Ο Κοντόπουλος πάει μόνος του, θα χάσει την μπάλα. Κατοχή για 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους μέσα καλά. Τζάμος, υπάρχει foul. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Foul που έγινε στον Τόλιο. Έγινε ψηλά. Πάλι που χρειάθηκε στον Τυφλόπουλο. Θα αρκεστεί σε 2 βολές ο Γκάρτς το να είσαι καλά. Αφουκατούλης και Γαμβράκης, οι οποίοι είναι αυτοί που σκοράρουν τους περισσότερους πόντους σύμφωνα με στατιστικά που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν μετά από 7 παιχνίδια για την Development League. Αφουκατούλης και Γαμβράκης είναι απόντες για τους να σε καλά. Για 3 άστοχος ο Τριχαρίδης. Κοστόπουλος τώρα από το δεξί διάδρομο. Ήρεμα φωνάζει κάποιος από τον πάγκο, συμφωνώ. Έχουν 13 δευτερόλεπτα τώρα. Να είσαι καλά. Καμπύλοβης θα ανοίξει το διάδρομο, θα πάρει ένα σκρίνι. Υπάρχει αλλαγή στην άμυνα. Καλά, έχετε φάουλ από τον Κοστόπουλο. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους. Έχουν 2 ακόμα φάουλ να δώσουν ή να είσαι καλά. Ήταν το 5ο ομαδικό των Μαγκούφι.
Michigan. Μέσα και η βολή. 18-23 η διαφορά στους 5 πόντους. Έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους μαγκούφιδες. Κοιτάει το χρόνο. Ο Βασιλιάδης πάει εκεί μέσα. Από τη γωνία σου για 3. Άστοχο. Δεν υπάρχει παιχνίδι. Καταχειροκροτούμενη ομάδα των. Να είσαι καλά για την ανατροπή που έχει πραγματοποιήσει. Από το 4, από το 2-20 μάλλον. Από τους 18 πόντους η διαφορά έχει πέσει στους 5. Σίγουρα στο δεύτερο δεκάλεπτο το πάνε πολύ καλύτερα. Κυρίως το επιθετικό τους κομμάτι. Να είσαι καλά. Αλλά και στο αμυντικό έχουν καταφέρει να κρατήσουν τους μαγκούφιδες μόλις στους 5 πόντους. Το πρώτο δεκάλεπτο είχε λήξει στο 2-18. Αλλά οι δύο πόντοι ενεργητικού ήταν αυτοί που έκαναν τη μεγάλη ζημιά για τους. Να είσαι καλά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena για το δεύτερο ημίχρονο. Η κατοχή είναι για τους να είσαι καλά. Ο Νίκος Ζαμουρίδης έκανε κάποιες δηλώσεις στις η πρώτη του συνέντευξη που παραχώρησε για το μπασκετάκι. Για τα πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά. Για να δούμε αν θα έρθει και η πρώτη νίκη για τους αντιπάλους τους. Να είσαι καλά. Θα μπορούσα να κάνω μια καλύτερη σύνδεση εδώ πέρα. Όπως και να έχει, καλύτερη σύνδεση από αυτήν που μόλις ακούσατε. Σίγουρα έχουν κάνει οι να είσαι καλά, οι οποίοι έχουν καταφέρει να ρίξουν στους 5 πόντους μια διαφορά που είχε ακουμπήσει ακόμα και τους 18 στο 2-20 με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Τόλιας. Τόλιας. Τερτζής, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και έχει παίξει πολλά λεπτά. Κωστόπουλος θα πάρει ένα screen. Στα 4 δευτερόλεπτα. Jump shoot, μακρινό δίποντο, άστοχο. Πήγε σε λάθος χρόνο ο Μάρκος. Καθώς η μπάλα πήρε μια ασυνήθιστη τροπή. Να βγει λίγο η καρδιά από το σώμα μου, καθώς νομίζω ότι η μπάλα θα έμπαινε μέσα. Θα αρχιστεί σε δύο βολές, σηκώνεται όλα καλά. Νούμερο 6. Τυφλόπουλος. Εύστοχος στην πρώτη βολή, ο Τυφλόπουλος. 18-24, πρώτος πόντος για το δεύτερο ημίχρονο. Εύστοχος και στη δεύτερη, διαφορά στους 7 πόντους. Ανεβαίνει λίγο. Αλλά το momentum νομίζω λέει ακόμα να είσαι καλά. Τόλιας. Πάρει ένα screen, υπάρχουν αλλαγές. Στην άμυνα, πόντι από τον Τυφλόπουλο, η μπάλα είναι εκτός. Για 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει παράβαση 5 δευτερολέπτων από τον Πατόλια και η κατοχή είναι τους μαγκούφιδες. Άλλαξε η κατοχή. Γυρίζει πολύ όμορφα, πολύ όμορφα, ξεφορτώνοντας δύο αντιπάλους ο Παναγιωτόπουλος. Πάμε! Τόλιας. Γίνεται λίγο στην δεξιά γωνία, το spacing το να είσαι καλά δεν είναι τα καλύτερα δυνατά. Τόλιας. Κωστόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα μπει αυτή μέσα. Μετά από ένα μίνι χορευτικό στον αέρα. 18-20 τα παραμένει, πάνε σλέψιμο όμως. Δεν ήταν καλή η πάσα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δύο πιθανοί αποδέκτες. Υπάρχει deflection και παίκτης κάτω. Μάρκος έπεσε κάτω. Υπάρχει σφύριγμα. Φαουλ. Έχει χρειωθεί στον Παναγιωτόπουλο. Πρώτο ομαδικό για τους μαγκούφιδες. Τερτζής επαναφέρει. Στόλιας βγαίνει από το screen, δεν θα πάρει αυτό την μπάλα. Κωστόπουλος θα
πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο. Screen εδώ έχει κι άλλο, ο Μάρκος κλείνεται στα 4 δευτερόλεπτα, θα χάσει την μπάλα τελικά. Και πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, πολύ καλή άμυνα από τον Στόλια. Αλλά... υπάρχει και παράβαση. Η μπάλα είναι για τους Νάσε καλά, οι οποίοι κλείνονται, αλλά βρίσκουν την μπάσα. Υπάρχει deflection, παραλίγο το κλέψιμο. Ξανά η κατοχή για τους Νάσε καλά. Η μπάλα δεν είχε δοθεί στον ρεφ, οπότε τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Τόλιας παίρνει την εσωτερική, θα βρει τείχο μπροστά του το Παναγιωτόπουλο και θα χάσει, αλλά θα χάσει και ο Διπλόπουλος. Η μπάλα 18-27, παραμένει το σκορ, σε όλα θα πάρει την μπάλα. Στα 19 δευτερόλεπτα θα περάσει το κέντρο, πολύ καλή άμυνα από τον Διπλόπουλο. Μπάλα είναι εκτός. Δεν σε παραφέρει. Δεν είχε καταφέρει να περάσει πολύ μπροστά ο Τσιόλος πριν χάσει την μπάλα και υπάρχει ένα ακριόμα κλέψιμο. Μπλουτζής θα μιλάει η μπάλα. Ρετόπουλος θα αστοχίσει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Η διαφορά αρχίζει να ξανανεβαίνει σιγά σιγά. Το σκορ είχε λήξει στο πρώτο ημίχρονο στο 18-23. Έκτοτε έχουν τρέξει ένα σερί 6-0 οι Μαγκούφηδες. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο, παραλίγο να πατήσει, να κουμπίσει εν πάση περιπτώσει με το σώμα του την γραμμή του κέντρου. Το παιχνίδι μπορεί κανείς να το παρομοιώσει με ένα roller coaster. Δεν έχω πάει ποτέ σε roller coaster. Αγαπώ πολύ τη ζωή μου για να το κάνω αυτό. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο από τον Blue G, δεν πατάει την γραμμή σου για τρεις, άστοχος. Ένα πάρα πολύ άνοχο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής. Κιόλας δυσκολεύεται πολύ στο να κατεβάσει την μπάλα. Περνάει ανάμεσα από δύο, υπάρχει πόδι στον Τυφλόπουλο, ακούμπησε η μπάλα. Μάρκος σε επαναφέρει. Κατολιάς, Κιόλας βγαίνει από τα σκρίνια ο Κωστόπουλος, θα πάρει την μπάλα. Περζής, 3 δευτερόλεπτα εξαντλούν, πάρα πολύ συχνά το χρόνο επίθεση τους. Να σε καλά, οπα την μπήκε! Δεν μετράει προφανώς, αλλά και μόνο το γεγονός ότι μπήκε ένα τέτοιο από τον Blue G είναι πολύ θετικό για την ψυχολογία της ομάδας τους. Το πανηγύρισε έξαλα ενώ δεν μετρούσε. Αν μετρούσε δηλαδή τι θα γινόταν, δεν ξέρω. Υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ. Εύστοχος η δεύτερη. Στο 18-31 έχουν και την κατοχή οι Μαγκούφηδες, έχουν πάρει ήδη πόντους. Θα έχουν επίθεση αλλά θα στοχίσουν. Κωστόπουλος θα βγει μέσα από την εσωτερική, ο Κοντόπουλος θα πάρει την μπάλα. Ξανά Κωστόπουλος έχει κλειστεί, κλείνουν πάρα πολύ καλά οι Μαγκούφηδες. Οποιονδήποτε παίκτη παίρνει την μπάλα και οι Νάσε καλά δεν έχουν καταφέρει να βρουν ρυθμό στο να διασπάνε τα zone presses. Κωστόπουλος θα επαναφέρει για 14 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Νάσε καλά. Yeah. 18-31 στις 13 η διαφορά. Κωστόπουλος ψάχνουν ακόμα σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Να σε καλά.
Ράμος στα 3 δευτερόλεπτα. Φανταστική κίνηση μέσα στο καλάθι σε μια επίθεση που έλυγε από τον Κωστόπουλο. 20-31 θα έρθουν με αρκετά εντυπωσιακό τρόπο οι πρώτοι πόντοι για το δεύτερο παιχνίδι τους. Να σε καλά, άστοχος. Στόλιας παίρνει το rebound. Καταχειροκροτείται η ομάδα του. Να σε καλά. Παίρνει πολύ εύκολα momentum και από τους λιγοστούς fans που υπάρχουν και τους υποστηρίζουν. Υπάρχει άστοχο εδώ στους διατρείς. Παραλίγο να μπει το καλάθι. Ένα δύσκολο καλάθι. Τα 3 δευτερόλεπτα. Σουτζιά 3. Άστοχο, μάχη για το rebound. Στόχισε για ένα ακόμα στο Μαρίνο. Κοντόπουλος. Θα ανέβει να του δώσει ένα screen ο Τερζής. Θα το εκμεταλλευτεί ξανά. Τερζής στην κορυφή. Σουτζιά 3 από την κορυφή. Άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound αλλά block. Δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος επίθεσης, καθώς η μπάλα δεν είχε βγει στο σίδερο. Μιχλόπουλος κατεβάζει. Συντζιά 3 Αλασινός που έχει περάσει στον χώρο με πολύ καλή τεχνική το σούτ, άστοχο. Κρυθαρίδης, jump shoot, άστοχο. Ξανά επιθετικό rebound, ξανά Θαλασσινός από το ίδιο σημείο που αστόχησε προηγουμένως, θα φυσήσει και τώρα. Ούτε τώρα θα καθαριστεί, ξανά επιθετικό rebound, τρία σερή επιθετικά rebound. Θαλασσινός, πολύ όμορφη κίνηση, θα αστοχίσει όμως. 20-31, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σκορ ημιχρόνου, αλλά είναι σκορ που έχουμε μετά από 16,5 περίπου λεπτά. Κωστόπουλος, για 3, Τζάμος από την γωνία. Άστοχος, rebound. Θαλασσινός. Στην άμυνα, εδώ υπάρχει Σουτζιά 2, εύστοχο. Από τον Μαρίνο. Στην άμυνα οι... Να σε καλά, έχουν πολύ καλά spacing. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το επιθετικό τους παιχνίδι. Έχουν καταφέρει μετά από 17 λεπτά να κρατήσουν τους μαγκούφιδες στους 33 πόντους. Κάτι που δεν είναι πολύ απλό. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι στο προηγούμενο παιχνίδι τους, τον προηγούμενο μήνα, είχαν δεχτεί 80 πόντους από τους μαγκούφιδες. Είχαν σκοράρει 52. Το παιχνίδι σε χαμηλό σκορ, σε πιο χαμηλό σκορ, φαίνεται να είναι κάτι που ευνοεί το παιχνίδι των Νάση καλά. Τώρα θα περάσουν στο παρκέ οι αλλαγές. Σαλκάντρας και Βασιλιάδης περνάνε εντός. Θαλασσινός και Τυφλόπουλος κάθονται στον πάγκο. Θα χαθεί η μπάλα. Τζάμος κατεβάζει την μπάλα σαν γκάρντ για μία ακόμα φορά. Πίσω από screen δεν θα πάρει το Σουτζιά 3. Δεν κυνηγάει πολύ ο Τζάμος το τρίποντο. Γαβρίλοβιτς. Κοντόπουλος, καλό passing game Σουτζιά 3. Άστοχο, υπάρχει rebound τελικά από τον νέο Φερθέντα μετά από κάποια ώρα στο παρκέ Σαλκάντρα. Ζώνει τώρα η άμυνα, τον Νάσε καλά. Βασιλιάδης, στα 6 δευτερόλεπτα η μπάλα θα πάει μέσα. Θα κάνει ένα πολύ δύσκολο fade away, θα στοχίσει. Κοντόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα. Στη γωνία, ο Γαβρίλοβιτς. Για 3 Τερζής, άστοχος στη βάση του Στεφάνης. Υπάρχει rebound τελικά, ονειδικό. Σαλκάντας.
Βασιλιάδης. Μιλουτόπουλος, ένα running floater άστοχο από τον Κρυθαρίδη. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Νέο το κατασάρι. Πάρει ένα screen τώρα από τον ψηλό ο Βασιλιάδης. Πάει μέχρι μέσα. Στα 3 δευτερόλεπτα κάτσε δεν να σουτάρει. Πάρα πολύ δύσκολο στους διατρείς. Υποπίεση χρόνου τους. Υποπίεση αντιπάλου από τον Σιόλα. Ένα ακόμα επιθετικό rebound αστόχησε ο Κρυθαρίδης προηγουμένως. Φτάγει τον χρόνο του τρίτου δεκαλέπτου πλέον. Πάει να βγάλει κάτι πολύ εξειδικευμένο. Θα το πληρώσει ο Βασιλιάδης. Όχι σε πρώτο χρόνο αλλά σε δεύτερο, καθώς ο Τζάμος πήρε το επιθετικό rebound μετά από άστοχο lay-up του Σιόλα, ο οποίος είχε δεχτεί πολύ μεγάλη πίεση. 22-33. Η διαφορά ξανά στους 11. Έχουν κάνει πολύ καλό δεύτερο δεκάλεπτο η Να σε καλά. Παίζουν καλή άμυνα, να σε καλά. Έχουν κρατήσει μια αρκετά επιθετικογενή ομάδα, αρκετά χαμηλά. Πριν από ένα μήνα είχαν δεχτεί 80 πόντους σε 40 λεπτά και τώρα έχουν δεχτεί 33 σε σχεδόν 30. Σούτια 3 άστοχο από τον Τερζή, υπάρχει rebound από τον Τζάμο. Θα χάσει προς τη μήνα, θα ξαναπάρει ανάμεσα σε 3 αντιπάλους. Θα συγκρατήσει, θα κοπεί ξανά επιθετικό rebound. Θα ξαναχάσει. Jump shoot, μακρινό δίποντο, άστοχο από τον Κάντρα. 22-33, τέλος τρίτης περίοδου. Έχουμε 30 συμπληρωμένα λεπτά αγωνιστικά. Διαφορά είναι στους 11 πόντους. Θυμίζουμε ότι η διαφορά έχει φτάσει μέχρι και τους 18 στο 2-20. Από τότε ακολούθησε ένα πολύ καλό, δεκάλεπτο, με συγχωρείτε, για τους Να Σε Καλά, οι οποίοι έριξαν τη διαφορά στους 5 στο 18-23. Στο τρίτο ημίχρονο κατάφεραν να κρατήσουν τους αντιπάλους τους πάλι αρκετά χαμηλά στους 10 πόντους, αλλά κατάφεραν να σκοράρουν μόλις 4. Είχαν σκοράρει 2 στο πρώτο δεκάλεπτο με ένα καλάθι του Τζάμου στα πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από πολύ λίγο. Οι Να Σε Καλά παίζουν πολύ καλή άμυνα. Ναι, αυτό είχα να πω. Ίσως έπρεπε να αρχίσω λίγο πιο μετά. Anyway, σε λίγο θα ξεκινήσει η τέταρτη και καθοριστική περίοδος. Οι Να Σε Καλά, οι οποίοι έχουν ήδη παίξει ένα παιχνίδι για φέτος. Έχουν χάσει μόλις με έναν πόντο από τους Spacers, 59-58. Έχουν σκοράρει 58, 38 και 50 πόντους στα τελευταία τους 3 παιχνίδια. Παιχνίδι που πάει σε χαμηλό σκορ, φαίνεται να τους ευνοεί. Κάτι που έχει συμβεί και σήμερα, αλλά θέλουν ένα παραπάνω boost στην επίθεση. Ζάμος παίρνει το rebound. Μάρκος Κωστόπουλος. Ξανά Ζάμος. Γκαβρίλοβιτς στα 5 δευτερόλεπτα. Καλό passing game, πήγε σε πολλά διαφορετικά σημεία η μπάλα για την επίθεση των Να Σε Καλά. Υπάρχουν 0,8 για να δούμε αν θα μπορούν να βρουν κάποιο shoot. Ένα shoot μέσα! Στα 0,8! Απίστευτο πράγμα, απίστευτο καλάθι. Χαμόγελα στους παίκτες των Να Σε Καλά, είναι εδώ. Κωστόπουλος είναι καλά μετά από αυτό. Άργησα πάρα πολύ να κάνω αυτό το αστείο. Είμαι σίγουρος ότι το έχουν κάνει πολύ ακόμα. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε με αυτό. Για 2 άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound. Ένα ακόμα, καλή άμυνα, αλλά πρέπει να βγάλουν και τα rebound. Να Σε Καλά, έχουν πάρει 4 επιθετικά rebound έναντι 13 από τους αντιπάλους τους. Κωστόπουλος, δεν υπάρχει καλάθι. Υπάρχουν βήματα. 15 λάθη για τους Να Σε Καλά έναντι 9 για τους αντιπάλους τους. Έχουν πάρει 4 επιθετικά rebound, όπως προείπαμε, έναντι 13. Είναι σίγουρα ένας από τους παράγοντες που τους έχει πονέσει πάρα πολύ τα χαμένα rebound. Υπάρχει φάουλ από τον Κωστόπουλο. Ε?
Αλλαγή να γίνει. Μαγκούφιδες είναι μια ομάδα που κυνηγάει πολύ το τρίποντο. Έχει σουτάρει 24 τρίποντα απόψε. Έχει σκοράρει 3 έναντι 14 προσπαθειών για τους Μασικαλά. Και αυτοί έχουν σκοράρει 3. Δεν σουτάρει ο Blue Jays. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα κερδίσει 2 βολές. 10-9. Γνωστή άβολη σιωπή ήρθε ακόμα να στοιχιώσει τα όνειρά σας για μία ακόμα φορά. Άστοχος και στη δεύτερη βολή, υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Η ρακέτα των να σε καλά, η μοραγή στα αμυντικά rebound. Γαβρίλοβιτς θα κατεβάσει, Τζάμος θα πάρει την μπάλα. Κοντόπουλος θα πάρει ένα screen από τον Γαβρίλοβιτς, όχι. Γαβρίλοβιτς θα πάρει την μπάλα που δεν την περίμενε. Τζάμος πάει μέχρι μέσα, θα γυρίσει, θα στοχίσει με το αριστερό. Βασιλός θα πάει για 3. Θα στοχίσει 3 στα 25 πλέον. Και τώρα Κωστόπουλος. Μπορούν να εκμεταλλευτούν την αστοχία των αντιπάλων τους ή να είσαι καλά. Κωστόπουλος. Κοντόπουλος τώρα παραλίγο να χάσει. Θα συγκρατήσει. Υπάρχει. Έχει δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι, αν δεν κάνω λάθος, ο Blue Jays. Στον ώμο. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Απλώς το μάτσο χρόνος, όλα καλά. Δεν θα υπάρξει καν αλλαγή όπως φαίνεται. Χαιρόμαστε με αυτό. Όχι δεν θα υπάρξει αλλαγή που δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Κοντόπουλος, jump shoot άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Μαρίνο. Τώρα Βασιλιάδης. Λουτζής είναι ελεύθερος στη γωνία. Υπάρχει φάουλ. Χαμηλά. Ο Κοντόπουλος χρεώθηκε. Αν ο Μπλουτζής είχε αντιληφθεί το γεγονός ότι θα του γίνει φάουλ, μπορούσε να προσποιηθεί ότι θα πήγαινε για δίποντο και να κέρδιζε 2 βολές. Θα λασιδώσει υποπίεση, θα στοχίσει. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Μπλουτζής πάει μέχρι μέσα, κοντά σε όλη την άμυνα. Υπάρχει rebound από τον μπλοκ. Ξανά επιθετικό rebound, είναι αδιανόητο το αυτό που συμβαίνει κάτω από τη ρακέτα του, να είσαι καλά. Έχουν βγάλει πολύ καλές άμυνες στα όρια του φάουλ, αλλά δεν έχουν καταφέρει σε πολλές άμυνες να ολοκληρώσουν παίρνοντας το αμυντικό rebound. Έχουν 4 επιθετικά rebound παραμένει έναντι 16, ασύλληπτο νούμερο για 33 λεπτά παιχνιδιού. Με τους Μπαγκούφιδες, στην για 3 θα στοχίσει ο ίδιος το επιθετικό rebound, ο Κρυθαρίδης. Τζάμος. Έχουν κάνει 4 ομαδικά φάουλ. Να είσαι καλά. Τώρα ο Τζάμος θα κερδίσει ένα φάουλ. Που μάλιστα ήταν ψηλά. Ψηλά το κεφάλι που είναι αδειώσει όλες, συμφωνώ. Ψηλά ήταν και το φάουλ, όχι μόνο το κεφάλι. 25-33. Έστωχος στην πρώτη ο Τζάμος. Πρόβλημα υπάρχει για τους να είσαι καλά, καθώς έχουν 4 ομαδικά φάουλ για 6-46 ακόμα και θα πρέπει να παίζουν καλή άμυνα χωρίς να δίνουν πολλά ζευγάρια ελεύθερο βολό στους αντιπάλους τους, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχοι στις βολές, έχουν 6 στις 14 έναντι 3 στις 7. Σουτ για 3, μαχαιριά στην καρδιά των να είσαι καλά που προσπαθούσαν να κάνουν comeback και ακόμα προσπαθούν. Κωστόπουλος. Πάρει ένα screen από τον Γαβρίλοβιτς, από τα πολλά που έχει δώσει ο ψηλός τον. Να είσαι καλά, ένα ακόμα κλέψιμο, θαλασσινός, στο για 3 άστοχος. Μάρκος καθαρίζει το rebound, Κοντόπουλος
ένα ημίψιλο θα έλεγα σχήμα για τους. Να σε καλά, έχοντας Κοντόπουλο, Τζάμο, Γαβρίλοβιτς, Μάρκο και Κωστόπουλο στην πεντάδα τους. Αρκετά ενδιαφέρον σχήμα. Σου πια τρεις άστοχο, Μάρκο στο επιθετικό rebound. Υπάρχει διεκδίκηση. Η μπάλα είναι... Για τους νόμιζε καλά, Μάρκος θα περάσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Τερτζής θα περάσει στην θέση του. Ο Ζαμουρίδης θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου μετά από αρκετή ώρα. Θα αλλάξει τον Κρυθαρίδη, θα γυρίσει, θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του ο Γαβρίλοβιτς, λέγοντας κάποιες κουβέντες όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Χαμόγελα πάντως, θα αρκεστεί σε δύο βολές. Ήταν το δεύτερο ομαδικό των Μαγκουφίδων. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή για τους Μαγκουφίδες. Ο Αγιωτόπουλος περνάει εντός. Ο Βασιλιάδης θα κάτσει στον πάγκο. Άστοχος airball στην πρώτη ο Γαβρίλοβιτς. 3 στις 8 πλέον, δεν θα σε καλά. Παίρνει το χρόνο του. Άστοχος και στη δεύτερη, rebound από τον Θαλασσινό. Ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο και έχει δώσει πολύ και μες λύσεις για την ομάδα του. Μέχρι μέσα θα αστοχίσει ο Παναγιωτόπουλος. Τώρα ο Κωστόπουλος. Για τους να είσαι καλά. Θα βγει, ενώ τον κυνηγάει ο Κοντόπουλος, τον κυνηγάει ο Τσαμουρίδης, προσπαθεί να πάρει την μπάλα ο πρώτος. Γαβρίλοβιτς τώρα θα... όχι δεν θα πάρει. Κωστόπουλος μέσα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας η πάσα, backdoor. Όμορφο παιχνίδι. 28-36. Στο τέλος της επίθεσης στα 3 περίπου δευτερόλεπτα. Θαλασσινός. Ο Νιωτόπουλος, Μπλουτζής, καλό passing game, ξανά Μπλουτζής, η έξτρα πάσα μέσα στη ρακέτα. Ο Νιωτόπουλος θα χάσει, Κωστόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα πάρει κάτι φάουλ, δεν θα καταφέρει ούτε το καλάθι. Θαλασσινός τώρα, Eurostep, οπα, έπεσε κάτω. Έχουν εντύπωση δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, σηκώνεται, όλα καλά. Τα 6 λάθη για τους να είσαι καλά, έναντι 10, 7 κλεψίματα, έναντι 14 για τους Μαγκούφιδες. Λέιζερ πάσα από τον Τζάμο, θα στοχίσει η πάσα, δεν θα βρει το τελικό της αποδέκτη, τον επίδοξο. Κάτι είπε ο Μάρκες για time out αν άκουσα καλά στην γραμματεία. Λουτζής, τρίπλες. 7 δευτερόλεπτα, Θαλασσινός βρέθηκε ελεύθερος για 3. Έξοχος μαχαιριά στην καρδιά, μία ακόμα για τους να είσαι καλά. Οι οποίοι βλέπουν τη διαφορά στα 4,09 να πηγαίνει στους 11 πόντους εκ νέου. Έχουμε time out που έχουμε καλέσει να είσαι καλά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια ενός πραγματικά πολύ ενδιαφέρον παιχνιδιού. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, η κατοχή υπάρχει. Υπάρχει κατοχή, έχουμε μπάλα στο γήπεδο. Τώρα θα περάσουν όλοι οι παίκτες. Κατοχή είναι για τους να είσαι καλά, σε όλα θα πάρει τώρα την μπάλα. Είναι αρκετά ελεύθερος, jump shoot. Θαλασσινός πήδηξε για να κόψει, αλλά δεν κατάφερε. Έχουμε περάσει το τελευταίο τετράλεπτο της αναμέτρησης. Λουτζής, Θαλασσινός. Βλέπω στο σιόλα μπροστά του. Θα πάρει κάποιο screen. Στον αέρα άλλαξε απόφαση. Θα δώσει την μπάλα στον Μαρίνο. Από τα 7 μέτρα σου πια 3 μαρκαρισμένα από τον Κοντόπουλο. Άστοχο, υπάρχει rebound από τον Τερζή. Και foul. Που χρεώνεται στον Ζαμουρίδη. Ωραία.
κάνει όλα. Κιόλας Κωστόπουλος. Θα πάρει το screen. Κιόλας ξανά στα 8 δευτερόλεπτα σου για 3. Κοντό το σουτ άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound όμως από τον Κωστόπουλο. Κοντό το σουτ, Κωστόπουλος rebound. Βλέπετε την σύνδεση. 30-39. Συνδέεται με το καλάθι. Παίζω πολύ με τις λέξεις απόψε, πολιτικός έπρεπε να γίνω. 30-39. Blue Jays. Τζαμουρίδης, θαλασσινός από τη γωνία σου για 3. Εύστοχο, μία ακόμα μαχαιριά στην καρδιά της ομάδας των Άσε Καλά. Στους 12 η διαφορά, Κωστόπουλος. Πάρει ένα screen από τον Βαβίλοβιτς, jump shoot. Εύστοχο, μετά από μία περιπέτεια. 32-42. Έχουν ένα ακόμα ομαδικό να δώσουν οι Μαγκούφιδες. Παναγιωτόπουλος. Λουτζής. Καρίνος για 3, άστοχος ο Λουτζής. Επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Ξαναπάρει ο Μπλουτζής την μπάλα. Ζαμουρίδης, ξανά Μπλουτζής. Καλό passing game στα 5 δευτερόλεπτα. Υπάρχει, ναι. Όχι. Νόμιζα ότι πάτησε την πλάγια γραμμή. Παίκτης των Μαγκούφιδων. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο, υπάρχει φάουλ. Για βολές μάλιστα. Φάουλ που χρεώθηκε. Να είσαι καλά. Παναγιωτόπουλος θα εκτελέσει. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στην δεύτερη βολή, αστόχησε στην πρώτη. Λάθος πάσα, θαλασσινός κλέβει. Πάει μέχρι μέσα, χορευτικό στον αέρα, θα σπαθήσει. Για 3, Κωστόπουλος άστοχος. Μάρκος παίρνει το rebound, αλλά γυρίζει εκεί που είναι μόνο ο θαλασσινός. Τυφλόπουλος. Θα παίξουν και με το χρόνο τώρα, όπως είναι λογικό, οι Μαγκούφιδες. Άστοχο σουτ, υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound. 7 στις 16 βολές. Υπάρχει το ασύλληπτο νούμερο των 18 rebound. Υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο θαλασσινός. Μέχρι μέσα θα καρφώσει. Θα τα χειροκροτούμενος από την εξέδρα. 32-45. Κωστόπουλος. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό, οι Νάσε Καλά θα προχωρήσουν στην 8η τους ήττα. Θα περάσουμε στο 7-2 οι Μαγκούφιδες. Οι Νάσε Καλά οι οποίοι το πάλεψαν, μπορούν να κρατήσουν την καλή τους άμυνα. Έπαιξαν το παιχνίδι που ήθελαν, σε όλες θα αστοχίσει ο Μάρκος το επιθετικό rebound. Να σε καλά έπαιξαν το παιχνίδι που τους ταιριάζει, κατάφεραν να ρίξουν την ένταση, το τέμπο του παιχνιδιού εκεί που τους βολεύει, στο χαμηλό, στο πιο χαμηλό σκοράρισμα. Θυμίζουμε ένα μήνα πριν είχαν αντιμετωπίσει και πάλι τους Μαγκούφιδες και είχαν χάσει με 80-52. Μετά από 40 λεπτά έχουν δεχτεί μόλις 45 πόντους, 45 με 80 είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, 35 πόντων. Κωστόπουλος, Σιόλας, Περζίσου, Διατρής, άστοχο, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μάρκο, θα αστοχίσει ο ίδιος το δικό του επιθετικό rebound, άστοχος και θα κάνει και φάουλ,
Βολές. Μία βολή, μία βολή. Αν μπουν και οι δύο, η διαφορά θα πάει στους 15 πόντους και για να δούμε αν θα εκδηλωθεί η επίθεση. Μετά. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος. Ο Μαρίνος. Εύστοχος και στη δεύτερη. 32-47 για να δούμε αν θα εκτελέσουν επίθεση στα 9,1 που έχουν στη διάθεσή τους. Να είσαι καλά. Δεν το βλέπω να συμβαίνει. Κωνσταντίνος ζητάει την μπάλα. Την μπάλα στα... Κωνσταντίνος το ήθελε. Χαμογελάει. Όπως και να έχει, τελικό σκορ στη Sonic Arena 32-47. Οι Μαγκούφιδες κέρδισαν με μια διαφορά 15 πόντων. Είχαν ένα νεκρό σημείο σχεδόν σε όλο το διάστημα της δεύτερης περίοδου, αλλά κατάφεραν, κυρίως εκμεταλλευόμενοι τα κλεψίματα που είχαν, διάβασαν πολύ καλά και πίεσαν τα, διάβασαν πολύ καλά τα plays και πίεσαν τους να σε καλά. Κυρίως τα επιθετικά rebound επίσης ήταν ο καταληκτικός παράγοντας. Έχω την εντύπωση για τους Μαγκούφιδες, κατάφεραν να μαζεύουν 18 συνολικά σε ένα παιχνίδι με 32 και 47 πόντων αντίστοιχα, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Κάπου εδώ πέρα θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από το staff, από τη διοργανώτρια αρχή, να είστε όλοι καλά να προσέχετε, να ευχαριστήσουμε το Λιέ Κόμηρος που με τη συνεργασία του με το μασκετάκι είναι ο λόγος που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή πίσω από μια κάμερα και εκπέμπω. Να είστε όλοι καλά, να ακολουθείτε τα μοιρά σας. Ευχές για υγεία. Να είστε καλά. Γεια σας.